Επιθέσεις κατά των μεταναστών με σπρέι στα μάτια γίνονται πλέον στην Πάτρα. Τελευταίο περιστατικό αυτό που συνέβη στο Ζαβλάνι την Κυριακή το απόγευμα. Κάτοικοι άκουσαν φωνές και έντρομοι βγήκαν έξω και αντίκρισαν έναν υπήκο Μπαγκλαντές να κρατά τα μάτια του και γύρω του να βρίσκονται τρομοκρατημένοι ομοεθνείς του. Η σημασία είναι πως είναι άνθρωπος και κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει με τον τρόπο του και με τις συνήθειές του. Δεν είναι σωστό πως να το κάνεις αυτό το πράγμα. Άνθρωπος είναι ό,τι και να είναι. Εντάξει. Το καλό είναι η πολιτεία να με ερημνήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Ο αλλοδαπός φάντασε από τους πόνους. Το περιστατικό είχε γίνει εδώ, στο κόμβο Κουρτέση. Δύο άτομα που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο κατέβηκαν και έριξαν το καυστικό σπρέι στα μάτια του νεαρού. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν το ασθενοφόρο, ενώ ο αλλοδαπός βρίσκονταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο έδαφος. Το ασθενοφόρο δεν υπήρχε και έτσι ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο μιας κατοίκου. Και αυτό στη δουλειά του κάνει, πεινάει για να το κάνει. Πες ότι είμαστε εμείς ένα ξένο κράτος, τι θα κάναμε. Οι γιατροί στο νοσοκομείο στο Ρίο είπαν πως ήταν το δεύτερο περιστατικό που συνέβη. Ο αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα περίπου 10 χρόνια δεν θέλησε να κάνει καταγγελία, γιατί φοβήθηκε τα χειρότερα. Περάσαμε από 1000 κύματα. Γύρω συντρίμια. Ο κόσμος αλλάζει. Αλλά σταθήκαμε όρθιοι. Και είμαστε εδώ. Ναι, αλλά πού είμαστε? Νέος κόσμος. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Ακόμη ανήκια στο το έχεις, δώσ' το σε 7 μέρες. 7 μέρες αγγελίες, όλες οι αγγελίες τώρα δωρεάν. 7 μέρες αγγελίες, το 3-3-3-9-9-9. Για πρώτη φορά στην Πάτρα, μια κοσμογονία δωρεάν αγγελιών. Δώσε τώρα την αγγελία σου εντελώς δωρεάν στο 7meresangelies.gr ή στο 2610-333-999. 7 μέρες αγγελίες και γίνονται όλα δωρεάν. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.